οποίο ξεκινάει στο 5ο λεπτό με ένα γκολ που σημειώνει ο Ποντένσε, αλλά έχει υποδειχθεί σωστά. Εδώ θα δούμε από το βοηθό σε θέση offside, γιατί η κάμερα είναι στην ευθεία και δείχνει ότι ο Ποντένσε τον βλέπετε εδώ και με τη γραμμή είναι μπροστά, πιο μπροστά από τον προτελευταίο αμυνόμενο. Αμέσως μετά, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη σκηνή. Κυνηγάει την μπάλα ο Χατζηγιοβάνης, τον μαρκάριο Σισε, έχει σημειωθεί σε θέση offside. Έχει συνεχίσει ο μικρός, αλλά δεν του το κρατάει ο Σισε εδώ, ενώ στην αρχή δείχνουν εκνευρισμένοι, δεν άκουσα του λέει, τα βρίσκουν. Αυτό το πολύ ωραίο βράδυ, το τέλος για αυτή τη στιγμή που είχαμε. Σε αυτό το σημείο, στο 1 λεπτό ένα σούτ από τον Άτχο που φεύγει έξω από τα δοκάρια, δεν ανησυχεί το Διούδη. Δεν έχουν πατήσει ακόμη την ευκαιρία στην περιοχή οι δύο ομάδες. Πάμε στο 14, όπου εδώ είναι η πρώτη ενέργεια μέσα στην περιοχή, αλλά δεν ανησυχεί όπως βλέπετε καθόλου τον Σα. Το χλιαρό αριστερό που έπιασε ο Κάτσα και έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός να έχει το πάνω χέρι και να δημιουργεί πιο πολύ. Από τα δεξιά τώρα θα βγει η σέντρα από τον Ομάρη, κεφαλιά του Χασάν σε πρώτο χρόνο. Όπως λέμε, βγήκε στο πρώτο δοκάρι ο Αιγύπτιος, έφυγε μπάλα out. Ο Χασάν που είχε τελικές προσπάθειες, εδώ στο 29, όπως βλέπετε, κάνει το 1-2 με τον Ομάρ. Το σούτ όμως που δοκιμάζει με τα αριστερό είναι και μαρκαρισμένος, φεύγει μακριά. Ο Ολυμπιακός που είχε το πάνω χέρι σε όλο το πρώτο ημίχρονο, κάνει εδώ μια προσπάθεια με το Ποντένσε, είναι στο 32. Ο Ποντένσε θέλει να σεντράρει, κοιτάξτε με τρεις αντιπάλους, προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Έχει τυπήσει μπάλα στο γόνατό του και βγαίνει. Ο Κάτσε τα βάζει μαζί του. Μάλλον θεωρεί ότι πήγε να πέσει για πέναλτι. Ο Ποντένσε του ζητάει το λόγο, του λέει τι έγινε. Δεν φάνηκε να ζητάει κάτι. Πάντως, σηκώνει το χέρι του, τίποτα. Το βλέπετε, χτύπησε μπάλα στο γόνατό του. Δεν καταλαβαίνει. Είχε κάποιες αψιμαχίες στο μάτσα. Αλλά δεν βρίσκει το Κάτσε χωρίς λόγο γιατί δεν ζήτησε κάτι ο Ποντένσε. Εδώ είναι ο Φορτούνης. Στο 38 που έβγαλε αυτή την εκπληκτική κάθετη παλιά στο Ποντένσε, αυτός πήγε να κρεμάσει με λόμπα το Διούδη που κάνει εξαιρετική απόκρουση, επαναλαμβάνω, στο 38. Και εδώ είναι η εικόνα στο τέλος του ημιχρόνου. Ο Χασάν έχει μείνει κάτω, τώρα είναι τράβηγμα, είναι θλάση. Πάντως φαίνεται ότι υποφέρει, δεν μπορεί να συνεχίσει. Ξεκίνημα δευτέρου μέρους με τον Λάζαρο Χριστοπουλόπουλο στην 11. Ξεκινάει στην κορυφή. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε με τον Άτχο δεκάρι και τον Φορτούνη πλάγια και άλλαζε πλευρές με τον Ποντένσε. Εδώ Φορτούνης βλέπετε. Κάνει αυτή τη σέντρα, είναι η στιγμή του τραυματισμού στο 48. Σύγκρουση. Ο Νάτχο βγαίνει στο πρώτο δοκάρι με την προβολή. Η μπάλα περνάει στο Λάζαρο που σκοράρει και δεν έχει καταλάβει στην αρχή. Ο κόσμος στην αρχή σφυρίζει. Εδώ είναι ο Νάτχο, είναι κάνει την προβολή. Το εδώ τον βρήκε με το γόνατο στο κεφάλι και περνάει η μπάλα στο Χριστοδουλόπουλο που σκοράρει. Θα δείτε όμως μια εκπληκτική στιγμή. Έχει σφυρίξει φάουλο, δηλαδή. Ναι, υπάρχει μια, ναι, του το λέει νομίζω και ο βοηθός στο βάθος. Υπάρχει μια εκπληκτική σκηνή την ώρα που όλοι βλέπεις ότι στην κατάσταση είναι. Κοιτάξτε το γήπεδο, αυτή η εικόνα θυμίζει Αγγλία και μπράβο. Ο κόσμος του Ολυμπιακού αμέσως κατάλαβε τι γίνεται. Σταμάτησαν αμέσως οι αποδοκιμασίες και χειροκρότησαν όλοι, όπως και στην αποχώρηση του παιδιού, που μάλιστα έφυγε από το γήπεδο συνοδευόμενος και από τους δύο γιατρούς, κυρίους Λεβάκο και Θεό, και των δύο ομάδων, και με το φορείο βέβαια. Από ό,τι βγαίνει, η Γιάννη βγαίνει μια διάσηση και εξετάσει και νοσοκομεία. Ναι, αλλά με ελπιδοφόρα γενικά. Μπήκε ο Πιτσιρικάς, ο Κότσαρης, για να παίξει. Εδώ βλέπουμε λοιπόν στο 61ο λεπτό ο Κάτσε αδειάζει στο μπουχαλάκι. Τρομερό γκολ υπό την έννοια του ότι κάνει λόμπα τρίπλα στο μπουχαλάκι που τον περνάει δύο κεφάλια. Σουτάρει στο απέναντι γάμα, βρίσκει την μπάλα ο Σά και δεν μπορεί να την εκτρέψει. Ένα τρομερό γκολ του Κάτσε. Εδώ πάλι το βλέπουμε. Ήταν λίγο έξω ο Σα, δεν περίμενε αυτή την ενέργεια. Κοιτάξτε την περίτεχνη. Τρίπλα από τον μέσο του Παναθηναϊκού. Το βολέ με το δεξί. Έχει και φάλτσα η μπάλα. Παρότι βρίσκει ο Σα, δεν τη βρίσκει τόσο γεμάτα ίσως όσο θα ήθελε για να την εκτρέψει. Την μπάλα πάει στα δίχτυα. Στο 64, αμέσως μετά το γκολ, ο Ολυμπιακός ψάχνει μια επίθεση. Κεφαλιά του Φορτούνη έχει σταματήσει φάση για φάουλ. Έχει βάλει τα χέρια του στον Ινσούα. Αμέσως μετά πάλι εδώ στο 66ο λεπτό ο Ολυμπιακός έχει μια επίθεση για την οποία υπάρχουν και πολλές φωνές. Εδώ δείτε. Είδα πολλές φορές τη φάση, θα βγουν την Παναγιώτη. Είναι ο Ποντένσε με τον Ινσούα. Λίγο Ινσούα. Φαίνεται να έχει βρει λίγο την μπάλα. Μετά ο Ποντένσε συνεχίζει. Δεν ξέρω αν τον βρίσκει ο τερματοφύλακας, αν αυτός που φωνάζουν στον Ολυμπιακό ότι τον ρίχνει. Μια προσπάθεια τώρα του Χριστοδουλόπουλου. Που πέφτει εδώ στην περιοχή, φωνάζει και αυτός ο διαιτητής άφησε να συνεχιστεί το μάτς. Βλέπετε εδώ πέφτει προς τα πίσω ο Λάζαρος. Ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα. Ο Κούτρης στο 76ο λεπτό θα βγάλει τη σέντρα. Η κεφαλιά του Γκιλιέρμε που πάτησε σε περιοχή φεύγει έξω από τα δοκάρια. Σε πρώτο χρόνο και αυτό στο πρώτο δοκάρι. Στο 82 νέα προσπάθεια από τον Ολυμπιακό. Και εδώ θα δείτε υπάρχει ένα πρώτο σουτ που κοντράρει και το φάουλ που γίνεται στη συνέχεια από το Μουνιέ στο Λάζαρο στο Βουλόπουλο. Βάλαμε αυτή τη φάση γιατί ήταν και η πρώτη επίθεση πάρα πολύ καλή. Αλλά εδώ βέβαια είναι η εκπληκτική απόκριση του Κότσαρη στην φοβερή εκτέλεση του Χριστοδουλόπουλου. Πάει στο γάμα η μπάλα, όπως θα δείτε. Το τεμπούτο του Super League, έτσι. Βέβαια, κοίταξε εδώ. Η μπάλα πάει με τα φάλτσα, θα γυρίσει να πάει πολύ κοντά στο γάμα. Την βρήκε, την έβγαλε. Εδώ φωνάζουν πάλι του Ολυμπιακού μια από τις φάσεις που μίλησε ο προπονητής του λίγο πριν για χέρι του Μακέντα.
στην προσπάθεια του Χρυστοδουλόπουλου να του περάσει την μπάλα. Βγάζει το σώμα Μακέντα, σκύβει και με τον νόμο. Εδώ, αν κινεί το χέρι με πρόθεση, θα δούμε. Και αμέσως μετά από το corner, δείτε εδώ, έχει πέσει εδώ, υπάρχει ένταση, γιατί θέλω ο Ποντένσα να πάρει την μπάλα γρήγορα. Και έχει μείνει ο Κοτσάρης κάτω. Θα δείτε και πάλι ότι εδώ στην πτώση του Χατζηγιοβάνη, για το αν έχει βρει την μπάλα μετά το κεφάλι, με τα χέρια, με πρόθεση ο παίκτης του Παναθηναϊκού, δεν φαίνεται να έχει κάτι τέτοιο, πέφτει εξάλλου προς τα κάτω, αλλά είναι δουλειά του Παναγιώτη περισσότερο. Η έξοδος του Κότσαρη που απομακρύνει το σουτ στο κάθετο δοκάρι, πολύ μεγάλη ευκαιρία από τη βολίδα του Ομάρ στο 26ο λεπτό. Δείτε πάλι εδώ το Φορτούνι να εκτελεί, βγαίνει ο Κότσαρης με τις γροθιές, εκεί δεν έχει φυλάξει το χώρο η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ομάρ βρίσκει το διάδρομο, δεν βρίσκει κανένα συμπαίκτη σου την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Και είδα τούτο Σισέ, τον πρόλαβο Μουνιέ. Και εδώ θα δείτε είναι το γκολ που λυτρώνει τον κόσμο του Ολυμπιακού και τους παίκτες του στο 95ο λεπτό. Επαναλαμβάνω, μη σας ξενίζει ο χρόνος, είχαμε μεγάλη καθυστέρηση στον τραυματισμό του Διούδη. Έγινε η σέντρα από τον Καμαράτη, γυρίζει ο Μάρ, είναι πάρε βάλε πραγματικά για δύο συμπαίκτες του. Προλαβαίνει ο Σισέ που έρχεται με δύναμη, που είχε μετακομίσει αυτά τα λεπτά στην περιοχή του Παναθηναϊκού ούτως ή άλλως. Ο Κότσαρης δεν βρήκε την μπάλα. Ναι, έχει κάνει μια τεράστια απόκρουση, έκανε και μια αναφθασμένη έξοδο. Εντάξει, το παιδί τώρα πώς θα κριθεί σε αυτό το μάτς, δεν ξέρω και με ποια κριτήρια, αλλά εγώ νομίζω ότι γενικά στάθηκε καλά. Επιμένει ο Ολυμπιακός να βρει και δεύτερο γκολ. Εδώ είναι στο 96ο λεπτό. Η κεφαλιά υποπίεση του Φορτούνι το βγάλε ο Κότσαρης και σωστά προς το πλάι, για να μην υπάρχει εύκολο rebound στον αντίπαλο. Εδώ θα δείτε πάλι, ενώ πατάει δεξιά, γυρίζει και βγάζει την μπάλα μακριά από τους παίκτες του Ολυμπιακού που περίμεναν. Στο τέλος του αγώνα. Βλέπετε πάλι τα καπνογόνα και δυστυχώς πρέπει να πούμε, θα δείτε στο τελευταίο πλάνο, ότι υπήρχε και ένα συμβάν με έναν φύλαθλο που καλέσανε σπευσμένα για πρώτες βοήθειες τον άνθρωπο, ο οποίος ας ελπίσουμε να μην έχει πάθει κάτι σοβαρό, γιατί πήγαν οι γιατροί από πάνω να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός, να το, αυτή είναι η σκηνή που σας έλεγα, να πούμε ότι ο Μαρτίνς προσπάθησε να αλλάξει πολύ τα πράγματα και στο